εκεί. Πάει. Πάει, ότι πάει, πάει, το βλέπουμε. Εξελίσσεται. Κοιτάξτε, τώρα μπαίνουμε σε κρίσιμη φάση. Ναι. Οπότε νομίζω η επόμενη περίοδος θα δείξει. Ναι. Είστε κι εσείς μέσα σε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται να αποσυρθούν τρεις, τέσσερις υπέρ ενός? Ούτε με ενδιαφέρει να συμμετάσχω, ούτε συμμετέχω. Δεν ξέρω. Νομίζω είχαν πει εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν ότι αφορά εκείνους οι οποίοι έχουν και κάποιες κοινές άποψεις στο Κυπριακό. Εγώ βεβαίως έχω μια διαφορετική άποψη στο Κυπριακό. Ναι. Οπότε δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Νομίζω να ρωτήσετε τους ενδιαφερόμενους. Θα τους ρωτήσουμε όταν έρθει η ώρα. Ναι. Είπα μήπως και εσείς ψήνατε κάτι στο παρασκήνιο, κύριε Κολοκάση. Όχι. Δεν ψήνω στο παρασκήνιο. Όχι. Ό,τι ψήνω θα το ψήσω στο προσκήνιο. Μπροστά στη Φουκού της δημοσιότητας. Ακριβώς. Με τα επιτελεία τι γίνεται, που γίνεται συζήτηση τις τελευταίες μέρες? Εσείς έχετε συγκροτήσει το επιτελείο σας, θα δούμε εκπρόσωπο ή θα εμφανίζεστε εσείς? Α, όχι, ναι, βεβαίως θα υπάρξουν και άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις, θα εμφανίζονται, ναι, θα λειτουργήσουν και ως εκπρόσωποι τύπου, βεβαίως. Αυτά είναι απαραίτητα. Πάντως το Κυπριακό βλέπουμε ότι δεν απασχολεί και πάρα πολύ την επικαιρότητα. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχουν και εξελίξεις. Είναι το εθνικό μας πρόβλημα, είναι το νούμερο ένα κανονικά στην ατζέντα, αλλά για κάποιο παράδοξο λόγο, αν και όχι πρώτη φορά, δεν θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχετε δίκιο και νομίζω παίζει ρόλο αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, οπότε επειδή φαίνεται να κοιμάται και ο κόσμος ευκολύνεται και το αφήνει να κοιμάται, δεν τον απασχολεί. Επειδή υπάρχουν και ζητήματα έτσι στην επικαιρότητα πολύ έντονα που αφορούν την τσέπη του πολίτη, παίρνουν μια φυσική προτεραιότητα, αλλά κάποιος πρέπει να πει ότι το Κυπριακό δεν πάβει ποτέ να είναι κρίσιμο, διότι είχε νομίζω την ψευδέστηση ο κόσμος μέσα από τα χρόνια ότι δεν υπήρχαν καθόλου εξελίξεις. Η ουσία είναι ότι μέσα από τη διαπραγμάτευση υπήρξε εξέλιξη σε αυτό το οποίο ήταν το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, τα πράγματα που δεχόμασταν, οι παραχωρήσεις που έγιναν, η διαμόρφωση ενός πλαισίου λύσης. Mm-hmm. Αυτό έγινε. Δεχτήκαμε διάφορα πράγματα από το 8 μέχρι το 17 που σταμάτησε η διαπραγμάτευση επί Αναστασιάδη. Από το 17 και έπειτα το χάος, κύριε Κολοκασίδη. Από το 17 και έπειτα έχουν παγιωθεί δυστυχώς οι παραχωρήσεις που έγιναν στο ενδιάμεσο, που είναι σημαντικές παραχωρήσεις. Ουσιαστικά κτίστηκε μια μορφή διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας μέσα από τις παραχωρήσεις Χριστόφια και μετά τις προσθήκες Αναστασιάδη, το οποίο προσομοιάζει προς το σχέδιο Ανάν. Και σε ό,τι αφορά την εσωτερική δομή, υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το σχέδιο Ανάν. Δηλαδή, φτάσαμε να δεχτούμε ότι θα αποποιηθούν το δικαίωμα επιστροφής οι πρόσφυγες, αν ο χρήστης έχει προτεραιότητα. Έχουμε δεχτεί ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν θα έχει ισχύ, ότι θα υπάρχουν δύο συνιστώντα κρατήδια, τα οποία ουσιαστικά θα έχουν την εξουσία, ότι θα λειτουργούν ιονείς σύνορα. Είναι διχοτόμηση ουσιαστικά. Mm-hmm. Και το κάθε κρατήδιο θα ελέγχει την περιοχή του. Ουσιαστικά έχει χτιστεί κάτι το οποίο, εκτός το ότι προβλέπει και νομιμοποίηση των επίκων, βέβαια, διότι δεν συζητούνται πλέον οι επίκοι, είναι νομιμοποίηση της σημερινής κατάστασης και ισότιμος διαμερισμός του κεντρικού κράτους. Αυτό είναι που ομολογώ, συμβαίνει, κύριε Κολοκασίδη, πάντως ότι αρκετό κόσμο τον μπερδέψατε με το debate που έγινε στο ΡΙΚ. Για να είμαι ειλικρινής, τα περί πολυπεριφερειακής ομοσπονδίας κτλ. Τελικά είστε εναντίον της ομοσπονδίας ή δεν είστε? Κοιτάξτε, να το ξεκαθαρίσουμε είμαι, να σας πω για να ξέρει και ο κόσμος ποιον βλέπει, γιατί ουσιαστικά είσαστε από τους λίγους. Είμαι εναντίον. Οτιδήποτε. Που είστε ενάντια στη διζωνική, να το ολοκληρώσω το ερώτημα. Εκτός από τη διζωνική, θέλω να πω οτιδήποτε δημιουργεί χωριστικό κράτος, εγκυμένες πλειοψηφίες, όλα αυτά τα απορρίπτω και όχι συνήθως, κατά κανόνα η Ομοσπονδία την χάνει επίκληση στο Κυπριακό ή αναφέρεται στο πλαίσιο του Κυπριακού ακριβώς για να δικαιολογήσει ένα διαχωρισμό. Αυτός ο διαχωρισμός για μένα είναι απορριπταίος. Ναι. Αυτό το οποίο εξήγησα ή θέλησα να εξηγήσω, μπορεί να μην το εξήγησα τόσο καλά, είναι ότι η διζωνικότητα έχει κάποια πρόσθετα στοιχεία
τα οποία δικαιολογούν και το γεγονός που το απήτησε η Τουρκία με την ένταση που το απήτησε. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές με κρατικά χαρακτηριστικά, ερμητικές περιοχές και γι' αυτό πλέον μπαίνουν και περιορισμοί στην ανάμιξη του πληθυσμού. Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε, είστε εναντίον της διζωνικότητας. Βεβαίως, είμαι εναντίον της διζωνικότητας και της ομοσπονδίας με αυτό που... Ναι. Διότι έτσι έχει συζητηθεί ως διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Της δικοινοτικότητας. Είμαι εναντίον, διότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, η διζωνικότητα χρησιμοποιείται από τους Τούρκους, ναι, για να δικαιολογήσει, ας πούμε, εγγυημένες πλειοψηφίες. Mm-hmm. Περιορισμό των δικαιωμάτων των προσφύγων στην ανάκτηση της περιουσίας τους. Αυτό το λένε. Για χάρη της διζωνικότητας πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί. Αυτά τα απορρίπτουν. Στο πλαίσιο της δικοινοτικότητας, οι Τούρκοι έχουν ζητήσει την εκπεριτροπή στην Προεδρία. Ναι, ναι, σύμφωνα. Έχουν ζητήσει τη μία τουρκική ψήφο σε κάθε σώμα. Αυτά, εκτός του ότι είναι άδικα, mm-hmm, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Συν το γεγονός, καπάκι και αυτό, η δική μας πλευρά δεν εγείρει πλέον το θέμα των υπήκων και επίσης φαίνεται να τα μασάει στο ζήτημα της παραμονής στρατού και των εγγυήσεων. Αν μπορείτε να μας πείτε με τρεις λέξεις τι εισηγείται ο Γιώργος Κολοκασίδης για να φύγει και οποιαδήποτε αμφιβολία. Κοιτάξτε, τον ενδυνάμει ψηφοφόρο. Βεβαίως. Το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής κατοχής εθνοκάθαρσης. Και το λέω αυτό διότι αυτό καθορίζει και την λύση. Αν αρχίσεις και συζητάς το Κυπριακό ως δικοινοτική διαφορά, τότε θα το λύσεις ως δικοινοτική διαφορά, λες και αντιμάχονται δύο κοινότητες. Δεν είναι αυτό. Άρα πρέπει να αρθούν τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής, να αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη στο πρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παλαιότερα αναφερόμασταν και στις τρεις ελευθερίες, ναι, ναι, να εφαρμοστούν και αυτές. Να υπάρξει κατοχήρωση των πολιτικών δικαιωμάτων. Υπάρχει το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως εξελίχθηκε, τροποποιήθηκε μέσα, mm-hmm, από τα χρόνια. Και ταυτόχρονα βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει διακοπή των εγγυήσεων και θα, μάλιστα, πρέπει να αντιμετωπιστεί και να αποχωρήσουν οι έπικοι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να τεθεί και το ζήτημα των επίκων. Και μέσα σε όλα αυτά της προεκλογικής έχετε να διαχειριστείτε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά στις συζητήσεις σας, τα διαβατήρια για παράδειγμα και το ζήτημα της διαφθοράς που φαίνεται να είναι πολύ βαθιά ριζωμένο και στο πολιτικό σκηνικό. Νιώθω πολύ έντονα. Και εσείς πάτε να μπλέξετε τώρα με αυτό το σκηνικό το οποίο κατηγορείτε. Όχι της διαφθοράς, ενώ της πολιτικής. Ναι, βέβαια, διότι... Κοίταξτε, είχα κι εγώ μία θητεία στα κομματικά πράγματα. Σωστά. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, νομίζω δοκιμάστηκα. Ο κόσμος νομίζω μπορεί να το επιβεβαιώσει ότι ούτε ρουσφέτη έκανα. Άρα νιώθω πάρα πάρα πολύ έντονα για τα ζητήματα διαφθοράς. Mm-hmm. Νιώθω ότι ο τόπος λιώνει ουσιαστικά, συνθλίβεται κάτω από το βάρος της διαφθοράς. Ούτε οι νέοι μας έρχονται πίσω, διότι νιώθουν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία. Δεν έχουν εξασφαλισμένοι ισότιμες ευκαιρίες. Άρα τα θέματα διαφθοράς είναι κρίσιμα και ξεκινούν από την κομματοκρατία. Λοιπόν, το ζήτημα των χρυσών διαβατηρίων είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Εδώ έχει βυθιστεί η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχει βγει μια έκθεση του Γενικού Ελεγχτή που λέει εγκρίθηκαν τόσα διαβατήρια εκτός των προϋποθέσεων, πήραν τόσοι συγγενείς διαβατήρια εκτός των προϋποθέσεων, δεν δικαιούνταν μέχρι κάποια φάση οι συγγενείς. Δεν έχουν τηρηθεί οι εισηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Υπουργικό, μάλιστα, Συμβούλιο έκρινε το Α, κακός, το Β, κακός. Όταν δεν το πάμε, ξέρει κανείς ποιος συμμετείχε. Όταν αλλά... πάμε τους πολιτικούς πάντως... Να σας πω που καταλήγω. Ναι. Εγώ δεν δέχομαι ότι όλα αυτά τα οποία λέει ο Γενικός Ελεγκτής έγιναν τυχαία ή από αμέλεια. Υπήρξαν οι περιπτώσεις που σωστά εγκρίθηκαν διαβατήρια. Υπήρχαν και δικηγόροι και ελεγκτές και άλλοι οι οποίοι προχώρησαν κάποιες διαδικασίες νομότυπα. Ναι. Υπάρχουν όμως μια γκάμα τεράστια διαβατηρίων που δόθηκαν παράτυπα και εκεί νομίζω ότι υπήρξε και σύστημα, κύριε Μιχαλάρη, και αυτό είναι το ουσιώδες. Υπήρξε πρόθεση, υπήρξε οργανωμένη πρόθεση και εγώ έχω σκοπό να προχωρήσω σε διορισμό ποινικών ανακριτών βάσει του νόμου περί ποινικής δικονομίας. Προλάβατε την ερώτησή μου. Όταν ρωτάμε τους πολιτικούς τι πρέπει να γίνει, παραπέμπουν το ζήτημα
σε αυτό που λέμε νεφελωδώς δικαιοσύνη. Τι πρέπει να γίνει όχι, συγκεκριμένα, να ανακριτές, μας πει ο Κολοκασίδης συγκεκριμένα τι θα κάνει. Ποινικοί ανεξάρτητοι και ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι θα πάνε να ρωτήσουν αυτούς τους υπαλλήλους στο Υπουργείο Εσωτερικών, μα γιατί έγιναν όλα αυτά, από πού πήρατε οδηγίες, τι επενέβησαν για να προχωρήσουν αυτά τα διαβατήρια. Να ρωτήσουμε τους υπουργούς, τον κάθε ένα υπουργό, ο οποίος συμμετείχε στα Υπουργικά Συμβούλια, γιατί εγκρίνατε, αφού το βάρος είναι πάνω σας, το ναι. Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει, ναι. Δεν είναι ο πρόεδρος. Γιατί εγκρίνατε αυτά τα διαβατήρια, κύριε Υπουργέ Α, κύριε Υπουργέ Β, τι έγινε, υπήρξε κάποια παρένεση, υπήρξε κάποια πίεση, γιατί το κάνατε. Φταίνε όλοι οι υπουργοί σε αυτό. Να σας πω. Και φταίνε το ίδιο. Φταίει το Υπουργικό Συμβούλιο και φταίνει οι υπουργοί. Κάποιοι μπορεί να φταίνε διότι απλώς έστρεψαν τα μάτια, δηλαδή σφυρίζαν κλέφτικα, ας το πούμε έτσι, ναι. Και κάποιοι άλλοι που πιθανόν να συμμετείχαν. Άρα υπάρχουν ευθύνες είτε λόγω αδιαφορίας, είτε διότι ένιψαν τα χέρια τους, διότι εδώ είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε ποτέ και η Κύπρος ακόμη πληρώνει, έχει χαλάσει το όνομα της Κύπρου, έφυγαν και εκατομμύρια σε επενδύσεις που δεν είναι καταμετρημένα πουθενά, αλλά έχουν φύγει διότι δεν εμπιστεύονται. Δεν εμπιστεύονται την ένωμη τάξη στην Κύπρο με τέτοια σκάνδαλα, τέτοιο σκάνδαλο. Λοιπόν, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται δια της αδιαφορίας ή διότι ένιψαν τα χέρια τους και υπάρχουν και εκείνοι που πιθανώς να συμμετείχαν ή να είχαν όφελος. Άρα χρειάζεται μάλιστα. Ποινική ανάκριση. Κατά την άποψή σας, θα το ρωτήσω όπως το ρωτάει ο κόσμος, πρέπει να μπει κάποιος φυλακή, κύριε Κολοκασίδη. Να σας πω, με τις ενδείξεις που υπάρχουν, βεβαίως δεν είμαι εγώ ποινικός ανακριτής, αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος, για να μην πω είμαι βέβαιος, ότι υπήρξε πίσω από πολλές εγκρίσεις διαβατηρίων, μεγάλο αριθμό εγκρίσεων, υπήρχε οργανωμένη προσπάθεια, σύστημα, κλίκα, όπως θέλετε πέστε το, η οποία ενεργούσε προς ίδιον όφελος και ταυτόχρονα καταβαρωθρωνόταν η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα περιγράφεται αυτή τη στιγμή μια συμμορία, ένα οργανωμένο έγκλημα. Ναι, αυτό βεβαίως. Εκτιμάτε τι. Αυτό περιγράφω. Ναι. Αυτό περιγράφω. Και νομίζω ότι η ποινική ανάκριση πρέπει να γίνει με αυτό το στόχο. Να εντοπιστούν οι ναι. ποινικά υπεύθυνοι. Δεν είναι αρκετά τα πορίσματα. Δεν είναι αρκετά τα πορίσματα. Χρειάζεται όχι, ποινική καθόλου. Ανάκριση. Καθόλου. Πόρισμα δηλαδή, Νικολάτου, πόρισμα Καλογύρου, η έκθεση γενικού ελεκτή. Τα πορίσματα αυτά επισημαίνουν την παράληψη, την παράβλεψη, την παραβίαση κάποιου κανονισμού, το γεγονός ότι εγκρίθηκαν διαβατήρια ενώ δεν έπρεπε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τηρήθηκαν οι εισηγήσεις του Υπουργείου, διάφορα ναι. τέτοια. Δεν υπήρξε ακόμη έρευνα που να αναζητήσει ποινικές ευθύνες. Και γιατί έγιναν όλες αυτές οι παραβλέψεις, ήταν τυχαία. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαία. Μάλιστα, όχι κατανοητός. Κλείνοντας στα πολύ σύντομα το σχόλιο σας για τα καύσιμα από τα κατεχόμενα. Πολλή συζήτηση, πολλή ντόρο και οι πρατηριούχοι πάνε την Κυπριακή Δημοκρατία. Στα ευρωπαϊκά νομίζω όργανα. Έχουν δίκιο οι πρατηριούχοι σε μεγάλο βαθμό. Διότι εδώ γίνεται και εθνικό ζήτημα. Μπορεί να πρέπει η κυβέρνηση να ελέγξει το ύψος των τιμών και να θέσει πλαφό και να κάνει ό,τι μπορεί για να ελαφρύνει, να μειώσει και τους φόρους, όπως έχει κάνει σε ένα ναι, βαθμό. Ναι. Αλλά θα πρέπει να το κάνει πιο πιστικά και πιο αποτελεσματικά. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να χτυπήσει και την διάβαση στα σημεία διέλευσης. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει τόσος κόσμος να έχει διαφυγόντα κέρδη η Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι. Ας ασκήσει έλεγχο στα σημεία διέλευσης. Αυστηρότατο. Έλεγχος ή κλείσιμο των οδοφραγμάτων που ζητούν κάποιοι. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δικαιολογείται και κλείσιμο. Δηλαδή, δεν δέχομαι εγώ να είμαστε καρπαζόης πράκτορες σε τόσα πολλά ζητήματα. Να προχωρούν οι Τούρκοι στην αμόχωστο και εμείς να ανοίγουμε τη Δερίνια, να ανοίγουμε. Όχι. Η Δερίνια θεωρώ ότι πρέπει να κλείσει. Ταυτόχρονα πρέπει να πολλαπλασιαστούν οι έλεγχοι στα οδοφράγματα και να γίνουν αυστηροί. Και ας περιμένει ο κόσμος, διότι αυτό το που γίνεται πρέπει να σταματήσει. Μάλιστα. Δεν μπορεί να χάνονται 80 εκατομμύρια προς ενίσχυση του ψευδοκράτους. Στο κάτω-κάτω η κυβέρνηση μπορεί να έρθει να μειώσει τους φόρους, να χάσει κάποια χρήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εξοικονομήσει από τα 80 εκατομμύρια ναι. τα οποία χάνονται ναι. αυτή τη στιγμή στην κατεχόμενα. Χρειάζεται και συνείδηση από τον πολίτη.
Ακούστε τώρα τι ρωτάει μια τηλεθεάτρια. Να μας στέλνετε τα ερωτήματά σας, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί να τον ψηφίσω, λέει, αν θα μου κάνει ρουσφέτη, να τον ψηφίσω? Όχι. Όχι. Δεν θα κάνω ρουσφέτη. Αν έρθει μια οικογένεια και σας πει, σου φέρνω 500 ψήφους. 500. Όχι. Όχι. Αυτό το οποίο μπορώ να εγγυηθώ όμως σε κάθε πολίτη, είτε βρίσκεται στην τελευταία γωνιά της Κυπριακής επικρατείας, στον πύργο και πάμε, είναι ότι θα έχει εις κάτω από τη δική μου κυβέρνηση, θα έχει ισότιμη μεταχείριση, όπως ο Λευκοσιάτης ή ο Λεμεσανός, που θεωρούν ότι έχουν μέσο. Ουδής θα έχει μέσο. Και θα ξέρει ότι αν έρθει το παιδί του, θα έχει ισότιμη μεταχείριση και γι' αυτό να ανεβεύσει. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ και να επανέλθουμε σε λίγο. Έχουμε υπουργό